Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η απόψινή μας εκπομπή θα είναι στην κυριολεξία στο κόκκινο. Θα μιλήσουμε για το χρυσάφι της ελληνικής γης, στον Κρόκο Κοζάνης. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, πολλά ζητήματα που μας θέσατε κι εσείς μέσω των social media, μόλις έγινε γνωστό ποιος θα είναι ο καλεσμένος της απόψινής μας εκπομπής. Εδώ απόψε λοιπόν, στο κόκκινο, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του αναγκαστικού συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, τον κύριο Νίκο Πατσούρα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Μία δύσκολη βραδιά, καθώς τις τελευταίες ημέρες είχατε κύκλο επαφών και συναντήσεων, πολλά ραντεβού, αλλά και παράλληλα δουλειά στα χωράφια. Σας ευχαριστώ διπλά λοιπόν για την παρουσία σας σήμερα στο κόκκινο. Και να ξεκινήσουμε κύριε πρόεδρε, ολοκληρώθηκε η φετινή συγκομιδή του προϊόντος. Φέτος θα έλεγα ήταν μια δύσκολη χρονιά από πολλές πλευρές, με την έννοια ότι υπήρχε μάλλον η μεγάλη ξηρασία και δεν είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά για την ποσότητα. Έχω πολλά παραπάνω η παραγωγή, ότι δεν βγήκαν ο κρόκος, ξέρα μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ξέρα. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάει, που ήμουν εγώ στην Αθήνα, πήγε στον ΕΛΓΑ για να δούμε τι αποζημίωση τέλος πάντων θα πάρουμε από τις ζημιές που έχουν προκύψει και τι έχουν προκύψει, αλλά βγαίνουν, δεν έχει τελειώσει, πρέπει να τελειώσει τώρα, βγαίνουν πολύ αργά. Είναι πολύ αργά, θα μας καθυστερήσει πάρα πολύ. Γιατί παλιότερα ξεκινούσατε τη συγκομιδή 11 Οκτωβρίου και τελειώνατε μέχρι το πολύ 5 Νοεμβρίου. Αλλά μετά τις 20, το οποίο γινόταν 12-13 μέρες, τελειώνει ας πούμε, γιατί έβρεχε και έβγαινε ας πούμε, είχε το δεκαήμερο, αυτό. Οι βροχές των προηγούμενων ημερών δεν βοήθησαν? Όχι καθόλου. Ήταν πολύ λίγο, στα 5-10. Ήταν ο Κρόκος για να πάει κάτω είναι στα 17 πόντους. Καταλαβαίνετε, θέλει τουλάχιστον να βρέχει 1,5 με 2 μέρες καλά για να πάει κάτω. Συνεχίζεται η συγκομιδή. Εκείνο που ευχόμαστε είναι να μην κάνουμε και ζημιά στο σπόρο και να μην έχει αυτή την παρεταμένη ξηρασία. Οπότε μην μας χαλάσει και ο σπόρος. Μακάρι να βρέξει νωρίς, για να βγάλει και την ρίζα του κάτω, να βγάλει και το βλεσάνι και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και πλάνα τώρα, βλέπουμε και κρόκο, βλεσάνι, μέλισσες κτλ. Από τα χωράφια της περιοχής, τα κροκοχώραφα. Είναι η νέα λέξη που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, κύριε πρόεδρε. Δεν θα μιλήσουμε προς το παρόν για την παραγωγή, θα πούμε στη συνέχεια πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μείνουμε στην συνάντηση, την επίσκεψη των Κινέζων στην περιοχή για ένα σκοπό και στόχο, εξαγωγή του προϊόντος στη μακρινή Κίνα. Και βέβαια όσοι το ακούνε τρίβουν τα χέρια τους στην κυριολεξία, γιατί λένε όλο το προϊόν αν πάει στην Κίνα σωθήκαμε πραγματικά. Πάμε όμως να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια. Και φτάσαμε στο ευχάριστο τις προηγούμενες ημέρες να έρθει μια αντιπροσωπεία Κινέζων στην περιοχή να δει και τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ξεκινήσει η εξαγωγή του κρόκου. Τι ακριβώς γίνεται κύριε πρόεδρε? Μου είπατε δεν είναι συμφωνία, θα μας εξηγήσετε, είναι μια διακρατική συνεργασία και εξαγωγή του προϊόντος. Λοιπόν, αν τρέξουμε πριν από 2,5-3 χρόνια, μετά την Κίνα που την πρώτη φορά που πήγαμε, που μας είχε καλέσει ο αντιπρόσωπος μας εκεί πέρα, γιατί πίστευε αυτός ότι τον είχαν κοροϊδέψει πάνω κάποιοι στην Κίνα ότι θα του βγάλουν την άδεια αμέσως. Ο άνθρωπος εκεί έχει δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα, έχει νοικιάσει γραφεία, τεράστια, μια επένδυση γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Πού τα είδαμε. Σιγά σιγά, μόλις περάσαν αυτοί οι 2-3 μήνες, ο άνθρωπος τα είδε σκούρα και λέει: βοηθήστε με εσείς. Γιατί ήδη από εδώ έπρεπε να ξεκινήσει. Από το συνεταιρισμό, να μαζέψουμε αυτούς τους φακέλους με όλα τα υπουργεία που είχαν άμεση σχέση με τον Κρόκο. Τέλος πάντων, να μην σταπολογώ, έγινε αυτό. 2,5 χρόνια μαζέψαμε όλους τους φακέλους που χρειαζόταν, τους στείλαμε με τεράστια προσπάθεια. Με τεράστια προσπάθεια. Μάζεψα στα 2,5 χρόνια πόσες φορές κατέβηκα στην Αθήνα, γύρω στις 42 φορές. Καταλαβαίνετε τι προσπάθεια έγινε, τι πίεση με όλο τον κρατικό μηχανισμό, με όλη την κυβέρνηση. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πήγα 2 φορές. Δηλαδή, τι να σας τον πω τώρα. Τον συναντήσατε και άλλες 2 φορές εδώ στην περιοχή, ναι. Όταν ήρθε. Λοιπόν, όλοι βοήθησαν, φίλοι, γνωστοί, δεν μπορώ να πω τα ονόματά τους τώρα, βουλευτέ, πολιτευτέ, πρωθυπουργοί, υπουργοί, όλοι βοήθησαν. Γιατί προχθές που μετά, τώρα αμέσως θα σας πω για τους Κινέζους. Τώρα που ήμουν στο Υπουργείο με τους Κινέζους που φεύγαν, ήρθαν γύρω στα 32 άτομα, ήταν από τα Υπουργεία όλοι
οι διευθυντέ των φορέων που ήταν εμπλεκόμενοι. Οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και μου είπαν πώς κατόρθωσες μέσα σε 2,5 χρόνια να φέρεις στην Επιτροπή τους Κινέζους εσύ. Τι έκανες. Γιατί τα φρούτα, όλοι οι φορείς που έχουν ενδιαφέρον να εξάγουν στην Κίνα παιδεύονται εδώ και 8 και 10 χρόνια. Τα κρέατα, τα χοιρινά και. Τους είπα ότι προσπάθεια, η μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα των ερχομών της Επιτροπής από την Κίνα. Πράγματι τους περιμέναμε πολύ καιρό. Φανταστείτε, έφυγαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ρωτούσαν για τους Κινέζους και κάπου ντρεπόμουν να πω θα έρθουν. Ναι. Μας λέγανε θα έρθουν τον Οκτώβριο, μας πήγαν τον Γενάρη, Απρίλη, ξανά τον καλοκαίρι. Μάλλον το είχαν προγραμματισμένο να έρθουν την περίοδο. Που ναι, είναι είχα, και η συγκομιδή ναι, του φυτού. Είχαμε πει τελευταία να έρθουν, ας πούμε, 3-6 Αυγούστου, αλλά μας είπαν όχι, θα έρθουμε στις 30 Οκτωβρίου στη συγκομιδή. Αυτό θέλαν να δουν. Και να ελέγξουν αρκετά πράγματα. Πώς το καθαρίζεις, πώς το μαζεύεις, τα πάντα. Τέλος πάντων, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι μετά από τόσους κόπους. Καθίσαν στην Αθήνα μια μέρα, πήγαμε στα Υπουργεία, έγινε μια συνάντηση εκεί με τον Υπουργό και τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς, όλους τους φορείς πάλι ήταν εκεί πέρα. Έγινε μια σύσκεψη την οποία εξηγήσαμε, από τα υπουργεία μάλλον εξήγησαν τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά για τους ελέγχους που γίνεται κρατικά σε συντηρισμούς και ειδικά για τον Κρόκο. Μας πήρε κανένα τρίωρο εκεί πέρα, φύγαμε, ήρθαμε εδώ πάνω και εδώ ήταν το μαρτύριο της Αλεπούς που... Πραγματικά. Τώρα πληροφορίες εγώ μεταφέρω ότι ήταν εξονυχιστικός ο έλεγχος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζητούσαν τα πάντα. Δεν το περιμέναν αυτό. Ναι, έβλεπαν ας πούμε το μηχάνημα, το λιχνιστήρι. Όχι, τα είδαν αυτά χωρίς αυτά... Τα είδαν αυτά, δεν τους αφήσαμε να φωτογραφίσουν τίποτα. Αλλά εδώ με λείπει, εκεί που δεν αφήναμε τους Κινέζους να φωτογραφίσουν τα μηχανήματα που είχαμε. Βγάζει μια Κινέζα το κινητό της και μάθαν όλοι τα site. Μάθαν όλοι να βγάζουν φωτογραφίες και να βάζουν τα μικρά όπως νυχτάν. Ναι. Και μου δίνει η Κινέζα που λέει: αυτό το έχει χτίσει όλα τα site. Λέει, και μου δείξε μάλιστα το E3. Mm-hmm. Πώς νυχνούσε, καταλαβαίνετε. Ενώ είπαμε τόσες φορές: μην δείχνετε, παιδιά. Ναι. Αυτό το παίρνουν και οι Ιρανοί, το παίρνουν και άλλοι. Αφού είναι μηχανήματα δικά μας που τα έχουμε κάνει για μας. Δείξτε τα χωράφια. Δείξτε τα χωράφια. Κόσμο, μην βγάζετε στο... Δείξτε τους παραγωγούς. Όχι τον τρόπο καθαρισμού. Συνεχίζω. Αυτό ήταν έτσι μια αυτή που. Mm-hmm. Τράβηξα δηλαδή από τους ανθρώπους. Ναι, ελέγξαν καταρχήν. Πήγαμε στην περιφέρεια. Ήταν εκεί ο αντιπεριφερειάρχης, ο Παναγιώτης Πλακετάς. Μαζεύτηκαν όλοι οι φορείς της περιφέρειας και οι εμπλεκόμενοι που είναι οι φορείς που ελέγχουν. Το τελωνείο είναι στο Δήμο. Η ΔΑΟΚ, όλοι αυτοί μαζευτήκαν στην αρχή και ήμασταν πάρα από τρεις τέσσερις. Ναι, όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται. Ό,τι ζητούσαν τέλος mm-hmm. πάντων. Μετά το απόγευμα πήγαμε στο Δήμο, ήταν το τελωνείο εκεί, γιατί αυτοί ήταν τελωνιακοί, αυτό που δεν είπαμε τι ναι, ήταν. Ναι, γιατί είπαν ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΟΕ τη Κίνα, έτσι, για να το πω απλά για να, να καταλαβαίνει. Αυτή είναι κρατικό οργανισμό. Mm-hmm. Εκεί είναι με στολές κανονικά, είναι υψηλά η στάμινα πρόσωπα. Έτσι, δηλαδή είναι, μάλλον, είναι επιστήμονες που ελέγχουν, μικροβιολόγοι, ήταν χημικοί, ένας γεωπόνος, ήταν οι προϊσταμένοι όλων των... Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν από όλα τα τελωνεία της Κίνας. Δηλαδή όπου θα πηγαίνει ο Κρόκος, από όποιο τελωνείο ήταν και από ένας άνθρωπος. Αλλά αυτοί είναι ελεγκτές όσον αφορά την ποιότητα του Κρόκου, σαν ποιότητα, αλλά μην έχει μέταλλα, να μην έχει άλλες... Παράδειγμα, αρρώστιες, αυτά τα μετράνε. Πώς είναι το έδαφος, ναι, ακόμη χώμα, πέτρα κτλ. Ναι, και τους ξέρουν όλα. Γινόταν δηλαδή ένας. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε τι χαρτιά ζήτησαν. Δεν μπορείτε να. Για πείτε μου, ένα που σας έκανε εντύπωση, ένα χαρτί που ζήτησαν. Δηλαδή, ό,τι έβλεπαν, ας πούμε, ζητούσαν και το ανάλογο έγγραφο. Κάνουμε αυτό, παράδειγμα. Το έγγραφο. Τα οποία έχουμε το ISO, μέσα από το ISO, ας πούμε, λειτουργούμε. Μέσα από τους ελέγχους που μας κάνει το ISO, μέσα από οι άνθρωποι. Δεν ήθελε ας πούμε, να τους δείξει το ISO πώς λειτουργεί ή άλλους φορείς που είσαι επιστοποιημένος που σε ελέγχουν για την ποιότητα, για το χάσπ, για χίλια δύο πράγματα. Αυτοί λέγανε ότι τους. Αυτό το πράγμα είναι εγκριμένο από το κράτος, τη σφραγίδα του κράτους. Θέλω. Δηλαδή ήταν
Μα τους λέγαμε ότι είναι, αυτό είναι από το κράτος. Δεν μπορούσα να καταλάβω, ας πούμε, ότι εδώ είναι η Ευρώπη, είναι έτσι δομημένη. Έτσι είναι δομημένη για να, για τους ελέγχους αυτούς να τους κάνουν, ας πούμε, πιστοποιημένοι φορείς. Εντάξει, σιγά σιγά καταλάβαν, μπήκαν, αλλά ζητάγαν τα πάντα. Καλημέρα, έλεγε πώς το λέτε το καλημέρα, πού το βρήκες. Χαρτί. Δηλαδή είχαμε το προσωπικό όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή καθόταν οι άνθρωποι, ήταν ακούραστοι. Τέσσερις μέρες. Τους λέγαμε πάμε να σας πάμε κάπου. Όχι, δεν θέλουμε να μας πάτε κάπου. Κάπου θέλουμε να ελέγξουμε. Πολύ αυστηροί. Μπήκανε και στα χωράφια. Στα χωράφια, σε σπίτια, στο δικό μου το σπίτι. Παντού πήγαν. Τα καλάθια όπου μαζεύεται ο κρόκος. Τα πάντα. Τι λάστιχο είναι αυτό που έχει εκεί πέρα, είναι κατάλληλο για τρόφιμα. Τι είναι εκείνο, αν είναι κατάλληλο, έχει χαρτιά, πώς το βγάζετε. Δηλαδή, και ακόμα και το λάστιχο που ρίχναμε, ζητούσαν την καταλληλότητα από την εταιρεία που το βγάζει, παράδειγμα, αν είναι πιστοποιημένο για τρόφιμα. Ναι, γάντια και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Τα γάντια και αυτά ήταν χειρουργείο. Ναι. Χειρουργείο. Έλεγξαν το συνδεσμό, τις γυναίκες που κάνουν συσκευασία, όλο το συνδεσμό εμείς που κάνουμε, από την παράδοση που κάνει ο παραγωγός, όλα τα μηχανήματα που περνάει, τα ψυγεία, σε τι βαθμούς, το αέρα που ελέγχουμε τα πάντα. Κάνε δηλαδή ένα φοβερό έλεγχο. Τελειώνοντας από εδώ. Τελειώνει ο έλεγχος. Πάτε πάλι στην πάλι Αθήνα. Στην Αθήνα μαζί του, γιατί την άλλη μέρα είχαμε πάλι στο Υπουργείο. Μάλλον πήγαμε στον Πενάκιο να δουν εκεί, γιατί τους είπαμε ότι η αρμόδια μικροβιολογική εξετάσεις που γίνεται του κράτους είναι τον Πενάκιο. Και μας δέχτηκαν, καθίσαμε γύρω σε ένα τρίωρο όλοι οι επιστήμονες εκεί, τους είπαν, ας πούμε, ότι ο κρόκος είναι αυτό, ότι αυτό το που βρήκαν ότι δεν είναι ενταγμένο, ας πούμε, από την πολιτεία ο κρόκος, διότι δεν έχει παρουσιάσει, ας πούμε, αρρώστιες και τέτοια, και αυτοί ζητήσαν να το εντάξουν και αυτόν μέσα. Μόνο αυτό ήταν δηλαδή που πήγαμε. Μετά φύγαμε από τον Πενάκιο, την άλλη μέρα πήγαμε στο Υπουργείο ξανά πάλι. Μαζεύτηκαν όλοι πάλι οι φορείς για να αναγγείλουν την απόφαση που θα αναγγείλουν σε εμάς και θα την μεταβιβάσουν στους ανωτέρους, στα Υπουργεία δηλαδή, στους υπουργούς τους. Ωραία, και πού καταλήξατε τώρα? Εκεί θα βγάλουν το OK. Και μάλιστα όταν τους ρώτησα πότε θα βγει η περιβεβαιότητα αυτή η απόφαση, μου είπαν σε 20 εργάσιμες μέρες. Λοιπόν, να εκεί, περιμένουμε γύρω στις 25 έγινε, Νοεμβρίου περίπου. Εκεί στην, αυτά που μας είπαν στο Υπουργείο για το συνδεσμό ήταν, μέχρι που χειροκροτήσαμε όλοι, ήταν τόσο επενδυτικά τα σχόλια που πραγματικά εμείς κοιτάγαμε έτσι. Γιατί εδώ ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Λέγαμε πάνω τώρα τι θα μας κάνουν, τι θα πούν. Ήταν τόσο πολύ ότι έχουμε τα πάντα. Δηλαδή εκπλαγήκανε αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε τα πάντα. Ένα συνδεσμό που λειτουργεί με λίγα λόγια, ρολόι. Εκεί μετά με τους διευθυντές είπαν κάτι πράγματα κυβερνητικά, ενός πάντων από τον Υπουργό, κάτι υπογραφές που ζητούσαν και αυτά. Και φύγαν χθες, και χθες γυρίσαμε το βράδυ και εμείς. Συμπροβοδήσατε, ένα δεκαπενθήμερο κούρασης. Να φανταστείτε, 16 μήνες πήγα 6 φορές στην Αθήνα. Ναι, αλλά είστε ικανοποιημένος όμως από την εξέλιξη και το αποτέλεσμα. Το περιμέναμε τόσο καιρό αυτό να έρθει. Και πάλι θα είμαστε πιο ευχαριστημένοι. Όταν το προϊόν μπει στα ράφια, ναι, της κινέζικης αγοράς. Πάρουμε την άδεια, την περιβόητη άδεια αυτή, γιατί η άδεια δεν την παίρνουμε εμείς σαν συνδεσμός, επειδή είναι το δικό μας το αυτό. Είναι μια διακρατική συμφωνία με την Κίνα, έτσι. Το Υπουργείο Παράδειγμα Εξωτερικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο το ανάλογο εκεί. Δηλαδή, και έχουμε το δικαίωμα εμείς να εξάγουμε με αυτή την άδεια το προϊόν μας. Αλλά όταν λέμε να εξάγουμε. Γιατί και εμείς έχουμε έτοιμα τον αντιπρόσωπό μας, έχει κάνει τις επενδύσεις, είναι έτοιμος δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει εισαγωγή. Έτσι. Βέβαια δεν περιμένουμε τόνους. Ναι, πώς θα εξάγεται το προϊόν, δεν μπορούμε να καλύψουμε έτσι. Θα είναι συσκευασμένο, δεν θα είναι χύμα. Όλο συσκευασμένο. Γιατί έγραψε ένα site ότι θα του δώσουμε χύμα, όχι. Λάθος κάνουν, όλο θα πάει συσκευασμένο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όλο αν πάει συσκευασμένο, οι θέσεις εργασίας φυσικά που έχουμε μέσα με τις γυναίκες θα. Θα αυξηθούν. Αυξηθούν πάρα πολύ, θα μπουν 2-3 βάρδιες. Και άλλες επιχειρήσεις δηλαδή, θα δουλέψουν δορυφορικά γύρω από το συνεταιρισμό. Φανταστείτε. Μεταφορικές εταιρείες, εργαζόμενοι κτλ. Οι πάντες. Συσκευασίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά κουβαλάτε. Μεταφορικά μέσα. Δηλαδή όλοι θα δουλέψουν πίσω από αυτό. Πάρα, αρκεί και ότι βέβαια θα μπορούμε να εξάγουμε την άδεια ότι είναι γύρω από τον κρόκο ότι βγάζουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι θα κάνουμε και άλλα βήματα. Οι Κινέζοι θα το χρησιμοποιήσουν ως μπαχαρικό. Ή θα χρησιμοποιήσουν οι Κινέζοι. Μου δίνεις μια πάσα τώρα να σας πω το εξής. Ότι αυτοί πάντα έλεγαν ότι αυτό εμείς το έχουμε φάρμακο. Εμείς λέγαμε όχι, εμείς το έχουμε μπαχαρικό. Δηλαδή
οι άνθρωποι το έχουν πάθει σαν φάρμακο. Ναι, πάντως κορυφαίοι επιστήμονες λένε ότι είναι ένα πολύ καλό ιατρικό προϊόν. Δεν ξέρουμε εμείς τι είναι. Ναι, γιατί κάνουμε και πολλές συζητήσεις βέβαια και με γιατρούς που έχετε, που έρχονται συχνά, που έκαναν και έρευνες βέβαια και με εξέταση αίματος και τα λοιπά. Ναι. Και το, τελικά καταλήξατε αν είναι μπαχαρικό. Όχι, θα το ή φάρμακο. Ναι, πήγαμε σε μαγαζί της, σε ταβέρα της Κοζάνης που φάγανε όλα τα φαγητά με κρόκο, εκπλαγήκαν, πρώτη φορά το τρώγαν. Γιατί σαν να γέλασα εκεί που είπα ότι είναι σαν να πάμε κάπου και να μας πούνε φάτε την ασπρίνη την τρώμε. Κάπως ναι, έτσι δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Αλλά τους άρεσε πάρα πολύ. Έτσι θα το χρησιμοποιήσουν ως μπαχαρικό δηλαδή. Η εξαγωγή και η πρώτη εισαγωγή από την πλευρά των Κινέζων θα γίνει κρόκος μπαχαρικό. Εμείς ενδιαφερόμαστε να δώσουμε τον κρόκο, γιατί εμείς μπορούμε να δώσουμε τώρα 1-2 τόνους από έτσι. Ναι. Θα δούμε χρόνο και αυτό. Χρόνο να δώσουμε. Αυτοί ξοδεύουν γύρω στους 40 τόνους στα φαρμακεία τους. Το οποίο που είχα πάει τη δεύτερη φορά εγώ και που είπα στα φαρμακεία το χρησιμοποιούν. Γνώρισα τον ίδιο που εισάγει και ήταν μονοπόλιο. Στα παλιά τα σπίρτα, ναι. Ένας τα εισάγει εδώ με οικογένεια, από το κράτος, μετά αυτός, τα εισάγει εδώ και 100 χρόνια από το Ιράν. Δεν είναι κανένας άλλος εμπλεκόμενος. Εμείς τώρα, αν μας δώσουν την άδεια, σπάμε το μονοπόλιο αυτών από το Ιράν. Δηλαδή, παίρνουμε το Ιράν και εμείς. Δεν έχει Ισπανία, Ιταλία, όλοι οι έμποροι δηλαδή που μας παίρνουν χύμα, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα. Ναι, από το Ιράν που παίρνουν κρόκο το χρησιμοποιούν ως μπαχαρικό. Όχι, όχι, φάρμακο. Φάρμακο. Ως φάρμακο. Και όταν ρώτησα εγώ αυτές όλες, αυτούς τους ελέγχους που μας κάνετε, γιατί μετά από τόσες μέρες στο τέλος γίναμε και φίλοι, και τους ρώτησα αυτόν τον έλεγχο που κάνετε εμάς, το κάνετε και στους Ιρανούς, αφού δεν έχουν εκεί οργανωμένους συντηρισμούς. Δηλαδή είναι ο καθένας. Δεν ξέρεις πού το σκέφτεται. Ο καθένας λειτουργεί για τον εαυτό του εκεί. Ακριβώς πώς το μαζεύει, πού το διαφυλτού. Αν το βάζει. Το πουλάει, τι το κάνει. Σε τι υγρασία το βάζει. Αν το βάζει σε ψυγείο, να διατηρηθεί τέλος πάντων. Και μου είπαν, όχι, δεν έχουμε καμιά δουλειά, γιατί εδώ και 100 χρόνια εισάγεται αυτό το πράγμα. Άρα ο νόμος βγήκε εδώ και 15 χρόνια. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολο, γιατί μας το είπαν και οι Ισπανοί αυτό. Ασχοληθήκαν να εξάγουν στην Κίνα, αλλά βρήκαν το βάρη γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις οργανωμένο φορέα όπως εμείς και να δεις όλα όσα ζητάνε. Αν είσαι από μόνο σου, δεν μπορείς να. Έτσι ακριβώς. Εδώ είναι οργανωμένο. Μιλάμε για ένα συνεταιρισμό. Δεν μπορείς. Μιλάμε για ένα συνεταιρισμό που έχει την πλήρη και συγκομιδή και πώληση του κρόκου και είναι μέτοχη όλη η παραγωγή. Έχουμε γύρω στα 5-6 επιστοποιητικά που δεν το έχει άλλος. Βγάλουμε μέχρι χαλάλ. Δηλαδή, Αμερικής, μουσουλμάνων, Εβραίων, τα πάντα όπου δηλαδή όπου εξάγουμε. Σαουδική Αραβία και τα έχουμε και την ανάλογη επιστοποίηση. Το οποίο αυτό σημαίνει χρήματα, λεφτά. Έτσι, που αυτοί όλοι, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα επιστοποιητικό οργανισμό, πρέπει να το. Οι εξετάσεις που θα σου κάνουν, πληρώνεις. Έτσι, δεν το κάνουν τζάμπα. Αυτό σημαίνει ότι ανεβάζεις το κόστος του προϊόν σου. Άρα, εμείς στην Κίνα δεν θέλουμε να το δώσουμε σε ένα σούπερ μάρκετ που πουλάει εκεί και να εξαφανιστεί. Γιατί είναι μεγάλη χώρα, έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε να δώσουμε, να το δώσουμε σε καλά καταστήματα, σε γκουρμέ, δηλαδή σε πολύ καλά. Ναι. Τώρα, και θα τα αγοράσουν για ακριβά, βέβαια, αν θα είναι ναι, καλά τα καταστήματα. Ξεχνάτε, πριν από ένα μήνα είχαμε μία 15 μελής που πήγαμε και στο Δήμο, 15 μελής ομάδα Κινέζων, το οποίο ξέρουν τον κρόκο το δικό μας, τον μάθαν, γιατί ο ίδιος ο αντιπρόσωπος ο δικός μας κάνει διαφημίσεις ακόμα. Και το μάθαν ότι είναι το καλύτερο, έδειξε τα χωράφια μας, έδειξε όλα. Τα πάντα. Και το πήραν αυτό το δικό μας το προϊόν και το κάνανε έρευνες. Γιατί αυτή είναι φαρμακευτική εταιρεία που κάνει διανομή, αγοράζει από τον κοντρέμπορα και κάνει διανομή δηλαδή στα φαρμακεία όλα. Και μας είπαν ότι εμείς έχουμε 24.000 φαρμακεία, εμείς λέει σαν εταιρεία. Και θα το πάρουν. Και τους είπαμε ότι εμείς αν δεν πάρουμε την άδεια δεν μπορούμε να εξάγουμε. Έτσι. Αλλά έχουμε αντιπρόσωπο το οποίο θα πάτε από εκεί. Εντάξει, περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί να. Ωραία, τώρα, αν το βάλω στα φαρμακεία ή σε καταστήματα τελικά τέσσερι σε σούπερ μάρκετ. Και αν το χρησιμοποιήσουν για φάρμακο ή μπαχαρικό είναι. Όπως το όπως ναι, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω λίγο. Πιο πολύ ο κρόκος φεύγει για να χρησιμοποιηθεί ως μπαχαρικό ή ως φάρμακο. Γενικά, Αμερική και στις άλλες αγορές που κάνετε εξαγωγή. Όχι, ως μπαχαρικό. Ως μπαχαρικό. Ως μπαχαρικό.
Όχι Μπαρσελόνα, εκτός από, τους, από την Κίνα, η Ιαπωνία, Ταϊβάν, χρησιμοποιούν... λίγο ή κάποιο άλλο κράτος, δεν θυμάμαι, που το παίρνουν έτσι για 4-5 κράτη, της Ανατολής πάντα δεν μιλάμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, για Μπαχαρικό. Συνολικά σε πόσες χώρες εξάγεται σήμερα κρόκο? Πάνω από 15 χώρες. Βέβαια μπορεί να είναι λίγες ποσότητες, αλλά όπως ξέρετε το 70% φεύγει χύμα. Κατευθείαν. Αυτό είναι που μας κάνει... Ναι, γιατί όταν θα γίνει συσκευασία, διπλασιάζεται τόσο το προϊόν, αλλά και τα έσοδα στο συνεταιρισμό. Και κατ' επέκταση η παραγωγή όταν θα πάρουν πολύ περισσότερα. Όταν έλεγα το 2000 έλεγα το εξής, ναι, ότι πρέπει να πάει συσκευασμένο το προϊόν. Το 2000 δηλαδή 18 χρόνια. Ναι. Να μην μπορώ να τα κατουστήσετε. Λοιπόν, περνάει και η ηλικία, περνάει τα χρόνια, υπάρχει και... Εντάξει, πολλά λοιπόν, πράγματα τα οποία... Έχετε ακόμα χρόνια, έχετε ακόμα λοιπόν, χρόνια. Είπα το εξής, πουλάγαμε λίγο τότε, πάρα πολύ λίγο. Πόσο περίπου? 80 κιλά πουλάγαμε, 90-100 δεν θυμάμαι. Ναι, και να πούμε ότι ένας τόνος κρόκου είναι πόσα δωμάτια... Λέγαμε σιγά σιγά να πουλάμε 400 κιλά, μεγάλο πράγμα. Τα πιάσαμε 400. Μετά ήρθαμε στον τόνο, έτσι. Τώρα είναι στα 800 κιλά, έχει μείνει εκεί σταθεροποιηθεί. Mm-hmm. 800 κιλά δεν είναι λίγο σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Έτσι. Και αυτό σου. Βλέπουμε όλα τα προϊόντα έχουν καθίδηση με την κρίση και εμείς σιγά σιγά 5-7% κάθε χρόνο ανεβαίνουμε. Δηλαδή κάθε χώρα, χρόνο όσο περίπου... το μαθαίνει η χώρα, ναι, ο κόσμος. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, καταναλώνει. Εκεί είστε γύρω στα 800 κιλά. Στο εσωτερικό, ναι. Στο εσωτερικό. Τώρα, στο εξωτερικό τώρα δεν θυμάμαι πόσο, αλλά το 70% σχεδόν φεύγει χύμα σε εμπόρους. Αυτό έχει να κάνει με την τιμή. Όχι μόνο με την τιμή, αλλά βλέπετε έχουμε τώρα 2 χρόνια Ισπανοί χοντρέπορ, μας κοροϊδεύουν. Το κλείνω δυνάμεις τώρα να τους παίρνουν 500 κιλά. Ναι. Πότε όμως, τον Αύγουστο για να μην μπορούσα να πουλήσεις. Γιατί μας το είπαν, με την παρεμπόριο για που να γίνεται. Για να πετύχουν και καλύτερη τιμή ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς. Και επειδή έχουν και ρευστό και τα δίνουν κατευθείαν τα χρήματα, εντάξτε, εδώ, άλλο να τα παίρνεις αμέσως και άλλο να περιμένεις. Με το παρεμπόριο που άρχισε να γίνει τα τελευταία χρόνια. Το λέμε τους παραγωγούς και δεν μας πιστεύουν. Νομίζουν ότι εμείς είναι η δικιά μου εταιρεία και βγάζω λεφτά εγώ. Κατέχω μόνο την τιμητική θέση χωρίς να πληρώνουμε, χωρίς τίποτα. Αυτό το ξέρουν οι παραγωγοί. Άρα αυτή η μεγάλη αγάπη που έχω και αυτό το κάνω. Άρα αυτό που τους λέγαμε, παιδιά, μην το κάνετε αυτό γιατί θα το βρουν μπροστά μας. Ναι. Ξέρουμε παλιότερα τι γινόταν. Βέβαια υπάρχουν ανάγκες, δικαιολογώ. Υπάρχουν, λέω, άλλους δεν έχουν να πληρώσουν τους εργάτες. Έχουν να κάνουν έτσι. Αυτό όμως που γίνεται, που ανοίξαμε μια πόρτα στο παρεμπόριο, σε αυτούς, αυτοί τι κάνουν τώρα. Τι λένε, ότι εμείς, το είπε εμένα έμπορας από την Ισπανία, μου λέει, εγώ θα σας διαλύσω. Και θα έρθω, μου λέει, να ρίξω κατάστημα στην Κοζάνη, να παίρνω τον κρόκο. Γιατί εγώ δεν θέλω να μιλάω μόνο με εσένα, μου λέει. Θέλω να μιλάω με χίλιους. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Ότι εσύ μιλάς για χίλιους. Άρα, εγώ θέλω από τους χίλιους να μιλάω από τον καθένα για να τον παίρνω όπως νομίζω. Ναι. Και μπορεί αυτό, να πετύχει και καλύτερη τιμή. Αυτό είναι ότι είναι ένας συνεταιρισμός οργανωμένος και κρατάει τους παραγωγούς. Ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το χύμα πάντα έχει μια διαφορά τιμής 500 πάνω, 500 κάτω. 400, 300. Είναι ένα χρηματιστήριο το οποίο αν το Ιράν βγάλει 50 τόνους παραπάνω και έχει στόκ, θα το κατεβάσει. Νομίζοντας αυτοί ότι αν το κατεβάσουν, θα γεμίσουν οι αποθήκες από αυτούς. Γιατί είναι συγκεκριμένη αγορά. Καλά, έτσι. Όμως... Άρα θα βγάλεις και την άλλη χρονιά, πάλι και καταλαβαίνετε πού θα πάει. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει όμως και αυτό ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά, διακίνηση προϊόντων κτλ. Ο καθένας προσπαθεί για τον εαυτό του να πετύχει το καλύτερο. Το είπατε κι εσείς πριν. Υπάρχουν ανάγκες όταν είναι κατευθείαν να πληρώνεται κτλ. Το προϊόν το δικό μας είναι ένα προϊόν μοναδικό. Δεν έχουμε ανταγωνιστές πέρα στη χώρα μας, ούτε στην Ευρώπη. Και ούτε θα υπάρχουν ανταγωνιστές. Άρα αυτό το προϊόν δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σε άλλη περιοχή. Δηλαδή έρθει κανένας να πάρει σιτάρι στο παρεμπόριο. Όχι βέβαια. Καλαμπόκι. Όχι. Τι θα έρθει. Θα έρθει να πάρει το προϊόν που μόνο εσύ κρόκο. Που δεν το δίνα παλιά σημασία, που τώρα που ανέβει, που το έμαθε όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, ότι το ελληνικό προϊόν είναι το καλύτερο. Αυτή την καμπάνια που κάναμε τόσα χρόνια είναι το καλό. Όχι το λες εσύ. Γιατί όταν λες είναι καλό, έτσι σου παίρνει και το μετράει. Εννοείται, ό,τι και να πούμε κι εσείς κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, λίγο μετράει. Λίγο μετράει. Η σαφρανάλη, η κροκίνη, όλα τα συστατικά είναι ανεβασμένα και σου λέει ναι, είναι από καλό. Από τη στιγμή που είναι οικονομικό το ζήτημα και οικονομικό, ψάχνει όλο ο άλλο την καλύτερη ποιότητα και το καλύτερο προϊόν. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι έμποροι, να στα αφήσει σε μία χρονιά, δύο χρόνια μέσα στην αποθήκη και όλοι τι θα κάνουν. Ποιοι είναι.
Είναι οι 5 οι Ισπανοί, 2 Ιταλοί και ένας Ελβετός. Αυτοί οι 8 είναι οι εμποροί. Σε αυτούς δίνουμε. Δεν είναι άλλοι που να δώσεις. Σε αυτούς. Άρα αυτοί, από τη στιγμή που εμείς τώρα κάνουμε μια καμπάνια και βγαίνουμε στο εξωτερικό και πιάνουμε αγορές έξω, συσκευασμένο. Έτσι, γιατί όταν πας σε σούπερ μάρκετ της Αμερικής και πάει ο δικός μας ο έμπορος και λέει ότι έφερα και αυτό, αυτοί κλονίζονται. Βέβαια. Άρα τι θα κάνω, θα σε πολεμήσουν. Είσαι μικρός, πολύ μικρός. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μα αυτή η αγορά που πιάσαμε τώρα την Κίνα δεν θα μας ενοχλήσουν αυτοί. Ναι, ούτε το Ιράν μπορεί να μας. Εκεί, ούτε το Ιράν σκέπτεται τους 5 τόνους σε εμάς, όταν το Ιράν δίνει 40-50 τόνους. Δεν τους ενοχλεί καθόλου. Άρα, εμείς από τη στιγμή που αυτό θα το δίνουμε συσκευασμένο, αυτό που βγάζουμε, θα έχουμε μια σταθερή τιμή. Δηλαδή, η τιμή θα είναι 2% πάνω, 2% κάτω. Όχι 500 ευρώ πάνω, 500 κάτω. Έτσι. Γιατί ακούμε τώρα φέτος ότι το Ιράν έχει φθηνεί πάρα πολύ τις τιμές. Πάρα πολύ. Έπεσε κάτω από. Εάν έχει μεγάλη παραγωγή, έχουμε χαμηλότερο. Βέβαια. Άρα, καλό είναι, γιατί ήδη όλα τα χρόνια δίναμε 4-5 εκατοστάρικα ακριβότερα εμείς. Αλλά όταν ο άλλος δίνει 800-700 ευρώ λιγότερο από σένα, θα κατεβάσει και εσύ την τιμή. Έτσι, βέβαια. Αναγκαστικά. Γιατί από το δίνει σχήμα θα σου πρόεδρε, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα δώσατε και κάποια χρήματα, δεν κάνω λάθος. Θα δούμε λίγο και για παραγωγή, αν ενδιαφέρονται οι νέοι, πρωτογενείς τομές κτλ. Διαφημίσεις και παρερχόμαστε. Επιστροφή στο κόκκινο με προσκεκλημένο αυτό το βράδυ τον πρόεδρο του συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Κοζέν, τον κύριο Νίκο Πατσούρα. Κύριε πρόεδρε, τουλάχιστον 25 ερωτήσεις έχω. Θα το πάμε πιο γρήγορα τώρα. Βέβαια, ήταν και η είδηση των ημερών με τους Κινέζους. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις. Να πάμε λίγο για να κλείσουμε με την Κίνα. Περιμένουμε λοιπόν σε ένα 20ήμερο περίπου την σχετική άδεια. Διακρατική συμφωνία, όλα τα σχετικά. Ταλαιπωρηθήκατε 2,5 χρόνια. Ή είχατε πολλούς δίπλα σας να σας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, δείτε, έχουμε φτιάξει ένα συνδυασμό που είναι, έχουμε ένα προσωπικό που είναι κατάλληλο, εξοπλισμένο με πολλές γνώσεις. Δηλαδή, γνωρίζει πλέον το αντικείμενο. Τα πάντα μπορούν να κάνουν. Έτσι, από την διευθύντρια μέχρι το τελευταίο άνθρωποι που δουλεύουν στην αποθήκη έχουν προπονηθεί πάρα πολύ σε πολλά ζητήματα. Πολλά χρόνια, ναι. Όπως σας είπα, έχουμε όλα τα μηχανισμούς, τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς που το ξέρουν. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Κάποιος ακούει ότι έχεις ένα ηλεκτρικό μηχανισμό, είναι πολύ δύσκολα. Όταν έρθει το Άιζον, είναι 2 μέρες τα παιδιά πριν από μια εβδομάδα. Κύριε πρόεδρε, δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό. Αναφέρουν οι τηλεθεατές, επώνυμα βέβαια, ότι θα μας πάρουν οι Κινέζοι το know-how
Και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να καλλιεργηθεί πλέον κρόκος στην περιοχή. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν μπορεί να καλλιεργηθεί εκεί το προϊόν λόγω του εδάφους. Άσχετο το αν μπορεί ή όχι. Εγώ σας λέω ότι μπορεί. Και δεν θα έπαιρναν και από δηλαδή, το Ιράν να καλλιεργήσουν. Περιμέναν να φτιάξουμε εμείς τη διακρατική συμφωνία, να μας πάρουν εμάς εκεί, να μπούμε εμείς στην Κίνα που θα δώσουμε ένα, δύο τόνους, τρεις, πόσους θα δώσουμε μακροχρόνια. Αφού από το Ιράν 100 χρόνια συνεργάζονται, γιατί δεν το πήραν από εκεί και το πάρουν από εμάς. Για να καλλιεργήσουν. Δεν μπορούν να πούν. Γιατί λένε ότι θα γίνει κάτι ανάλογο που έγινε και με τη Γούνα. Ανοίξαμε τις πόρτες, η Γούνα τι είναι, εντάξει. Η Γούνα. Σειραφή κομματιών είναι. Η Γούνα δεν, έχει άλλη τεχνογνωσία, άλλη τεχνογνωσία έχει ο κρόκος. Η Γούνα δεν χρειάζεται κλίμα. Παίρνει τη Γούνα και τη ράβει. Ο κρόκος χρειάζεται κλίμα ειδικό. Ναι, και τεχνογνωσία, να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Δεν μπορώ δοκίμασαν να... Δράμα παλιότερα, δοκίμασαν Κρήτη, δεν είναι ευδόκιμη. Ας το ξεπεράσουμε και το θεωρώ πάμε αστείο. Παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να κλείσουμε λίγο με τους Κινέζους. Ήτανε άνθρωποι, σας βοήθησαν, σας στήριξαν, προχωρήσατε και φτάσατε σήμερα... Πολύ θετικό αποτέλεσμα ξεκίνησα να για την περιοχή. Και, συγγνώμη που σας διέκοψα. Και το προσωπικό με την τεχνογνωσία που έχει ανταπεξήλθε σε όλα αυτά που μας ζητήσαν. Αλλά και βοήθησε και πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή τώρα το τελικό που πήγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Καραπίδη τον Θόδωρο ήταν σημαντικό. Όλες οι γνωριμίες και θα παίζουν ρόλο. Έτσι. Πραγματικά πήγαμε, σε 20 μέρες μας ειδοποίησαν. Γίνανε δηλαδή πολλές συναντήσεις με πολλούς ανθρώπους. Ο Γιάννης, ο βουλευτής, ο Θεοφύλακτος. Ο Θεοφύλακτος πήγαμε, τι να πω, 20 φορές στα Υπουργεία στην αρχή πριν από ένα χρόνο. Ώσπου βαρέθηκε ο άνθρωπος και λέει, πάρει κι αλλού. Δηλαδή, και ό,τι το ζητά, και προθέσεις που. Δηλαδή, βοήθησαν άπαντες. Θα μπορούσα να πω δεκάδες ονόματα. Διαχρονικά. Και συγγνώμη τώρα, αν ξέχασα και κάποιον που πραγματικά βοήθησε πολύ. Όχι, τους είπατε όλους. Είπατε βουλευτές, αρμόδιοι φορείς, τα υπουργεία. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι. Με τον δήμαρχο πήγαμε στην Νοτοπούλου δύο φορές. Δημοσιογράφοι. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Δηλαδή ήταν. Βοήθησαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, βοήθησαν πάρα πολύ. Και τα υπουργεία, η αλήθεια να λέω, βοήθησαν πάρα πολύ. Έχουμε ένα μοναδικό προϊόν στην περιφέρεια να μεταφυρίξουμε. Το τι έγινε, δεν έγινε σε 8 χρόνια που περιμένουν οι άλλοι και έγινε σε 2,5 χρόνια, αυτό τα λέει όλα. Η προσπάθειά μας ήταν πολύ μεγάλη. Κλείνουμε με την Κίνα. Μετά από 20 μέρες θα έχουμε την είδηση. Εδώ είμαστε άλλωστε, τα λέμε πάρα πολύ συχνά, κύριε Πρόεδρε. Σε ποιες άλλες χώρες εξάγεται το προϊόν? Είπαμε σε 15 χώρες, και η Αμερική. Η Αμερική είναι. Ναι, ερωτήσεις μεταφέρω τώρα. Η Αμερική είναι η καλύτερη αγορά. Είναι καλή αγορά. Υπάρχει ποσότητα εκείνη ώστε να καλύψει και την αγορά της Αμερικής? Αν χρειαστεί και η Κίνα, λέτε τώρα. Έτσι, ναι, που κάνουν πάλι πολλοί ερωτήσεις. Τα χωριά μας λέμε το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Αν δίνουμε στην Κίνα πολύ, σε 2-3 χρόνια θα βγάλουμε 2 τόνους, 3 περισσότερο. Θα βάλουμε και θα βγάλουμε. Αρκεί. Να φεύγει από εδώ και σε καλή τιμή και να είναι ευχαριστημένος ο παραγωγός, καταρχήν. Ναι. Δώστε μας και την είδηση της ημέρας που δώσατε χρήματα σήμερα. Σήμερα είναι, επειδή το 17 πληρώσαμε... Το 17 είχαμε δώσει 750 ευρώ, βάλαμε σήμερα άλλα 250 ευρώ να έρθει το χιλιάρικο. Μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύω να... Προσπαθούμε να εξοφλήσουμε το 16. Το 16, ας πούμε, πόσο θα βγει και να έχουμε κτλ. Γιατί, όπως ξέρετε, αν έχεις προϊόν μέσα στην αποθήκη και δεν είναι αυτό, δεν μπορείς να κάνεις και εξαγωγή. Γιατί είπαμε, οι Ισπανοί μας παίξαν αυτό το παιχνίδι. Άρα εντάξει, δεν φοβόμαστε αυτό. Έχουμε αγορές, ανοίγουμε αγορές. Δεν φοβόμαστε. Είναι και λιγότερη φέτος η παραγωγή, άρα εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα κάποιοι πελάτες να μείνουν. Έχετε και προϊόν αυτό που λέμε καβάντζα για να εξυπηρετήσετε και έκτακτες ανάγκες, ώστε να μην μείνουν κάποιοι αγοραστές δικό σας προϊόν. Όχι, δεν θα μείνουν. Κύριε Πρόεδρε, πόσα στρέμματα καλλιεργούνται τώρα συνολικά στην είναι περιοχή? Είναι γύρω στα 5.000 στρέμματα. Ναι, και μιλάμε και για βιολογικό προϊόν. Ναι, το βιολογικό είναι 30%. Ναι. Και 70% είναι συμβατικό. Τι διαφορά έχει ο συμβατικό με το βιολογικό? Ναι, δεν λυπαίνει το συμβατικό. Αν και όλο δεν λυπαίνει. Εγώ πιστεύω ότι όλη η παραγωγή του άρχισε να μην ρίχνουν. Γιατί προσωπικά, εγώ 30 χρόνια δεν ρίχνω καθόλου λίπασμα, αλλά έχω μια παραγωγή σταθερή.
Βάλει πολύ χλωρίπασμα, γεροβολάει. Έχει κάνει... γονείς μου παλιότερα μου έλεγαν δεν έριχναν λίπασμα. Γνωρίζετε ναι, κιόλας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, αλλά θέλει πιστοποίηση ο βιολογικός. Είπαμε τόσες φορές και στα κανάλια, στις γενικές συνελεύσεις, χρειαζόμαστε τον βιολογικό. Να έρθουν ο κόσμος να δώσουν. Σιγά σιγά όταν αρχίσουμε να πουλάμε και το συσκευασμένο, φυσικά θα αυξηθεί και η βιολογική καλλιέργεια και το βιολογικό προϊόν. Η τιμή του θα πάρουν περισσότερο και η παραγωγή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έτσι λίγο χονδρικά, πόσο περίπου βγαίνει το κιλό, από 1000 έως 1000. Εντάξει, το 15, εντάξει, είναι μια καλή χρονιά που ξοφλήσαμε. 1350, 1450 το βιολογικό. Υπάρχει και το 7% το ΦΠΑ που παίρνουν πίσω. Είναι καλή τιμή. Και φέτος τώρα δεν ξέρω ακόμα πόσο θα καθαρίσει. Και δεν ξέρετε και πόσο προϊόν θα μαζέψετε φέτος. Ναι, εντάξει. Ξεκίνησαν, φέρνουν προϊόν. Όχι, ακόμα δεν τελειώσαν τη σκουπίδη. Ακόμα μαζεύουν. Γιατί μαζεύουν, γίνεται η ξηρασία αυτή. Έκανε τα χωράφια και να βγουν τα λουλούδια παραπίσω. Είναι πολύ μεγάλη. Τα χωράφια όλη έχουν διαδικασία γίνει, και έχουν γίνει τσιμέντο. Ναι, η παράδοση του προϊόντος πρέπει να γίνει άμεσα ή μπορεί κάποιο να φέρει και Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη ή να το έχει στη δική του αποθήκη. Έχουμε τον προετοιμασμένο εμείς, έχουμε και το άλλο. Το απλό βγάζουμε μια ανακοίνωση και λέμε ας πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα να φέρουν τον προετοιμασμένο οπωσδήποτε. Και μετά μαζεύουμε και διάμεσα τον άλλον, τον κρόκο. Τον κίτρινο δεν βρήκατε ακόμα κάτι να το κάνετε. Όχι, τον κίτρινο τον πετάμε. Δεν είναι τρόφιμο πλέον. Όχι. Αυτό βγήκε από τον ΙΟΦ μέσα. Μας το ανακοίνωσαν ότι το κίτρινο δεν είναι τρόφιμο. Εάν θα χρησιμοποιηθεί για χρώμα, να χρωματίζει δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Γιατί βλέπουμε κάποια καταστήματα στα τουριστικά, ιδίως καταστήματα, κάποιοι κριτικοί είναι αυτοί. Και από εδώ ξέρουν τι κάνουν. Και υπάρχουν κάποιες συσκευασίες κίτρινα, κοροϊδεύουν τον κόσμο δηλαδή. Ναι. Και αυτό λέμε τον κόσμο να μην το κίτρινο το πετάμε. Δεν χρησιμοποιείται. Το πετάμε, είναι όχι. Έχει, ούτε και με τα φύλλα βρήκατε κάτι να τα αξιοποιήσετε το φύλλο. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες τώρα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Θα δούμε και με την εταιρεία τι θα γίνει. Θα δούμε όλα αυτά. Με την, κύριε Πρόεδρε, με την εταιρεία Κορέ τι έγινε τελικά. Γιατί εντάξει, και έγινε ένα βελούδινο διαζύγιο. Ναι. Ο Κορέ πούλησε την εταιρεία του. Εδώ. Δεν ζήτηξε τίποτα από εμάς. Μπήκε μέσα ο εκαθαριστής. Είναι ο Αντώνης ο Σαμπανόπουλος. Βάλαμε και οι δυο τον Αντώνη. Τελειώνει τώρα η εκαθάριση της εταιρείας. Ήταν αποδοτική αυτή η συνεργασία, κύριε Πρόεδρε, γιατί κράτησε αρκετά. Μέσα η εταιρεία δεν μπήκε να πληρώσουμε να κάνουμε. Απλά ο Κορές επειδή έφυγε, παράτησε την εταιρεία, έτσι έλεγε το συμβόλαιο. Το κτίριο ήταν δικό μας, τα μηχανήματα σχεδόν δικά μας. Αγοράστηκαν κάποια άλλα μηχανήματα. Τα άφησε όπως ήταν όλα. Που γράψαμε, όλα τα προϊόντα τώρα, πουλήθηκαν. Θα κάνουμε τώρα αυτό που συζητούσαμε σήμερα με το. Άλλες εταιρείες ενδιαφέρονται για προϊόντα, για καλλιτικά, να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο. Έχουμε... Γιατί έβγαλε φοβερά προϊόντα όχι, ο Κορές. Τώρα που σας είπε το βελούδινο διαζύγιο, έγινε ως εξής. Εμείς επιτρέψαμε τον Κορέ για 15 χρόνια να βγάζει καλλιτικά με κρόκο κουζάρης. Κατά αποκλειστικότητα, βέβαια. Ναι, κατά αποκλειστικότητα. Και να βγάλει στα 3 χρόνια, να βγάλει ένα ποτό... Τσάι, να το πούμε. Όχι, ενεργειακό. Ναι. Αν το βγάλει. Αν δεν το βγάλει, πάλι έρθει σε εμάς. Το τσάι και αυτά είναι δικιά μας υπόθεση που θα τα βγάλουμε και κρύα και ζεστά στην εταιρεία. Τώρα, αυτό συζητάμε. Προϊόντα κάνουμε... καλλιντικά μπορείτε να βγάλετε στην εταιρεία. Όχι, όχι. 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 Εκεί τώρα μπορούμε να κάνουμε... Και... Μπορούμε να κάνουμε, εκτός από την πώληση που φτιάχνουμε στα τσάγια και άλλα, μπορούμε... Οτιδήποτε προϊόντα πουλάμε. Να γίνονται σε εμάς με τη φίρμα τη δικιά μας, όπως κάνουν όλες οι εξαγωγικές εταιρείες και οι εταιρείες διανομής ή οτιδήποτε εμπορίου, να κάνουμε φασόν από εταιρεία και να το πουλάμε εμείς. Μπορούμε, αυτό σκεπτόμαστε πρώτα, να ανοίξουμε την εταιρεία, να αλλάξουμε τα εξωτερικά κουτιά και να βγάλουμε τη δικιά μας εταιρεία. Σκεπτόμαστε να το κάνουμε μόνοι μας. Σαν συνδεσμός, να έχουμε και την άλλη εταιρεία, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε και εκείνο, να βγάζουμε και άλλα προϊόντα. Να δουλέψει και ο κόσμος. Να ανακυκλώσουμε υλικά. Το κτίριο υπάρχει, design, τα εργαλεία, τα μηχανήματα ναι. Υπάρχουν. Να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Ακριβώς, ακριβώς. Μα είχαμε και 10 θέσεις εργασίας και φύγανε. Τώρα, αν θα ανοίξει και η αγορά της Κίνας, βλέπω πάρα σίγουρα πολύ κόσμο και με το καλό. Τα ροφήματα τώρα το ζητάνε. Αρχίσαμε τώρα, κάναμε μια σύμβαση με το Βιετνάμ. Μας πήραν μέχρι τώρα γύρω στα 10 κιλά, έχει τώρα λίγες μέρες. Ζητάνε και τα ροφήματα. Κάναμε με μια αραβική χώρα πάλι γύρω στα 150 κιλά το χρόνο, 300 κιλά το χρόνο
μια σύμβαση σε συσκευασμένο, ανοιγόμαστε σιγά σιγά. Γιατί θέλουμε να ξαπλωθούμε σε πάρα πολλές αγορές. Όχι, καλή και η Κίνα, πολύ καλή. Ναι, καλή αλλά... και η Αμερική, αλλά δεν μπορούμε να πτιστούμε μέσα σε μια ή δύο αγορές. Θέλουμε πολλές αγορές. Στην Ινδία δεν θα μπείτε, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί το 2019 η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στην Ινδία. Η Ινδία βγάζει 6 τόνους το Κασμίρ. Α, οπότε υπάρχει λοιπόν, από εκεί δυνατότητα. Καλύπτει από εκεί, αλλά το Ιράν είναι κοντά. Εκεί καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Πόσο κρόκο αποδίδει ένα στρέμμα περίπου? Γιατί νομίζουν όλοι ότι μαζί τώρα... πολύ εύκολα ο κρόκος. Όχι, και όταν ακούνε ήταν... κιλά και... Σε συνθήκες καλές, ένα κιλό. Τώρα αν πάρεις τη φετινή χρονιά, ούτε 400 γραμμάρια. Με την ξηρασία που έχουμε. Είναι αναλόγως τις συνθήκες, αναλόγως τη χρονιά, αναλόγως τι νερά θα ρίξει το χειμώνα. Που είναι η, όλα αυτά. Πότε άρα θα βρέξει το Σεπτέμβριο για να ο κρόκος να βγάλει τη ρίζα του κανονικά. Υπάρχει πολλά ενδιαφέρον πράγματα. Από τους νέους και να επενδύσουν στη γη, αλλά να ασχοληθούν και με την παραγωγή και τη συλλογή του κρόκου, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βλέπουμε τελευταία ότι υπάρχουν, ναι, έρχονται πάρα πολλοί νέοι. Εκείνο που χάρηκα τον Αύγουστο που κάναμε την κυρική συνέλευση, ένα 40-50% ήταν πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι. Και κάνανε ερωτήσεις, έτσι με χαροποίησε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Ότι βλέπουμε ότι θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό το προϊόν, θα υπάρχει συνέχεια. Γιατί βλέπαμε παλιά ότι αν δεν ήσουν πάνω από 45-50 χρονών, δεν ήσουν στο Συμβούλιο ή. Δεν ασχολούνταν καν. Βλέπουμε τώρα ότι και νέοι θέλουν να μπουν στο συμβούλιο, ενδιαφέρονται, ρωτάνε. Αυτό πραγματικά είναι μια καλή είδηση, γιατί οι νέοι θα παίξουν, θα είναι η συνέχεια. Έτσι, έτσι. Οπότε, μια, ναι, πιο πολύ αν υπάρχει ενδιαφέρον πάτρεμα... για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και με την παραγωγή κρόκου, που είναι και κάτι σίγουρο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, γιατί όταν δεν έχει ο νέος δουλειά, γιατί σου λέει γιατί να φύγω έξω. Γι' αυτό λέμε τώρα να μπορέσουμε αυτό το προϊόν να το κάνουμε αυτό που πιστεύουμε και πρέπει να έχει τη θέση να του. Να υπάρξει και αύξηση στην τιμή. Να υπάρχει και αύξηση, να υπάρχει και μια σταθερή τιμή, να μπουν ναι, νέοι, να το καλλιεργήσουν, να κάνουν πιο καλύτερα πράγματα από εμάς. Με τη δικιά μας βέβαια τη βοήθεια, δηλαδή να παντρέψουμε τους νέους με κάποιους παλιούς για να τους δείξουμε τα φώτα. Να προχωρήσουν, γιατί αυτό το όνειρό μου είναι αυτό, να μπει νέος, να τον. Αυτά που έχω μάθει εγώ να τα μεταδώσω, γιατί μπορεί να μην πληρώνουμε από το συνδυασμό, αλλά αυτά που πήγα, είδα και διαπραγματεύτηκα, εγνώρισα. Εγνώρισε όλο τον τα κόσμο. Πάντα, όχι και μόνο. Εγνώρισε όλο ο κόσμο. Εμπόρους, όλο αυτό, αυτό είναι. Επένδυση. Επένδυση. Άρα αυτή την επένδυση δεν την κάνουμε όπως κάνουν κάποιοι υπάλληλοι από το δημόσιο. Όπως ήμουν εγώ στην ΔΕΗ, έφευγε ο άλλος για 6 μήνες παράδειγμα σύνταξη και ερχόταν ένα καινούργιο μηχάνημα και πήγαινε στη Γαλλία να το μάθει. Και μετά από 6 μήνες έφυγε. Οπότε η τεχνογνωσία πήγαινε χαμένη. Δεν υπήρχε μετά άνθρωπος. Καλά, τώρα που είναι και πιο εύκολα τα πράγματα και είναι όλα περασμένα στους υπολογιστές. Όχι, όχι, τα πράγματα μεταφέρουν και όλο το αρχείο. Μεγάλες εταιρείες τώρα έχουν γυρίσει τα πράγματα. Δεν αφήνει καμία εταιρεία μεγάλη ο αγοραστής ή ο πολιτής ή ο διευθυντής να φύγει όταν έρθει η σύνταξή του. Όταν θα πριν φύγει ένα χρόνο, θα ενημερώσει. 6 μήνες, προσλαμβάνουν άλλον. Σου μιλάω για μεγάλες εταιρείες, γιατί είχαμε γίνει στη Μακόρη που τώρα το αντιμετωπίσαμε. Έφυγε ο Ζαν Μαρίο Γάλλος, ήρθε άλλος Γάλλος, τον κράτησα 2,5 χρόνια η εταιρεία και τη σύνταξη και το μισθό του. Συν για να τον μάθει το νέο όλες τις αγορές και όλους τους ανθρώπους που έχει να κάνει. Η εμπειρία δεν. Σαφώς. Άρα. Δεν αγοράζει με τίποτα. Άρα δεν θα καθίσω αυτό που έπαθα εγώ το 2000, που ήμουν σε μια μαύρη καρέκλα και έφερα γύρω και δεν ήξερα τι να κάνω. Γιατί εντάξει, ήμουν ένας συνδικαλιστής στη ΔΕΗ και ένας υπάλληλος στη ΔΕΗ. Μπήκα μέσα εκεί, μόνος μου. Δεν είχα πολλές θέσεις. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχεις ένα προσωπικό που σε βοηθάει, αλλά και εσύ πρέπει να έχεις άποψη. Δεν είχατε και τις γνωριμίες και όλα αυτά. Για πού θα κινηθείτε, πού θα πάτε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σας αγκάλιασαν όλοι. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Διαχρονικά όλοι οι φορείς. Όταν αναλαμβάνει ένας νέος πρόεδρος, έχεις διοικητικό, έχεις τους υπαλλήλους, τους διευθυντές που έχουν εμπειρία και αυτό. Αλλά εσύ πρέπει να έχεις άποψη, γιατί έχεις ξένους εμπόρους, έχεις ξένους ανθρώπους, εσύ πρέπει να μιλάς. Άρα καταλαβαίνετε, να μην ξέρεις τι. Δηλαδή, εγώ αντιμετώπισα το πρόβλημα αυτό, γιατί τα 3 χρόνια πήγαν έτσι. Ακολουθούσα κάποια γραμμή που είχαν υπαλλήλοι, όπως λέγαμε. Δεν μπορούσα να πάρω πρωτοβουλία για να κάνω κάτι καινούριο. Μαθαίνοντας και κάνοντας μετά. Πρέπει να έχεις σίγουρα. Να έχεις μπεράκι, να ασχοληθείς χρόνο,
να αποκτήσει τη γνωριμία, να τι κρατήσει και να μην τι κάνει, γιατί είναι μεγάλο όπλο. Έτσι, η δημόσια σχέση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το Α και το Μ είναι, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Οπότε δεν θα αφήσουμε του νέου αυτοί που θα μπουν και θα ασχοληθούν έτσι. Θα γίνει κανονική εκπαίδευση. Τώρα, πότε έχετε εκλογές τώρα? Το 20 το Φεβρουάριο. 20 το Φεβρουάριο. Εντάξει, 18 χρόνια, μέχρι τότε 20 χρόνια έχετε ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε. Δεν κουραστήκατε, αλήθεια? Όχι, θα κουραστώ, αλλά φύγω. Είπα πολλές φορές ότι θα φύγω, γιατί αυτό, αλλά σκέφτομαι ότι με δίνει ζωή αυτή όλη η δουλειά. Με δίνει ζωή πραγματικά, γιατί το αγαπώ. Τα αγαπάω, γιατί... Είναι η ζωή. Πιστεύω, είναι πιστεύω ότι... Να μην πω, είναι το πρώτο σας σπίτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, 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 ναι. Και γι' αυτό θέλω δηλαδή και άλλοι να ασχοληθούν να το ανεβάσουν πιο πολύ. Με τη βοήθεια όλων μας να ανεβεί πιο πολύ αυτό που κάνουμε. Έχετε δίπλα νέους που παρακολουθούν αυτό που κάνετε. Σας είπα, ήταν... Ναι, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο βέβαια, αλλά και άλλοι ας πούμε να έρθουν κοντά σας, να μάθουν, να γνωρίσουν, ώστε να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία. Και έχετε και εσείς μια βοήθεια. Στην τελευταία γενική συνέλευση είδα ότι πάρα πολλοί ήρθαν. Πάρα πολλοί νέοι και ρωτάνε ερωτήσεις και βλέπω ότι ενδιαφέρονται τα παιδιά. Βέβαια αυτός που θα έρθει να αναλάβει τώρα δεν πρέπει να είναι ιδιωτικός υπάλληλος, δεν πρέπει να, είναι, να έχει μπαγκαζί, δεν πρέπει να έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είναι κάποιος παραγωγός που να ασχοληθεί, σίγουρα πρέπει να είναι παραγωγός, πρέπει να ασχοληθεί με το συνδέσμο. Και ο συνδέσμος δεν είναι για μια ώρα, δυο, έτσι. Και φυσικά η πρότασή μου είναι αυτός που θα έρθει μετά να πληρώνεται κανονικά, έτσι. Γιατί εγώ, όπως ξέρεις, είμαι συνταξιούχος, δεν δικαιούμαι να πληρώνω με πολλού. Και με τον τελευταίο νόμο, ειδικά πριν από δύο χρόνια, δεν δικαιούμαι ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρω. Τίποτα. Το τριαντάρι. Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά. Οπότε είναι και θέμα προσφοράς, κύριε Πρόεδρε. Είναι θέμα προσφοράς στον τόπο, στον κόσμο, στους ανθρώπους. Και είναι και όλα αυτά που σου δίνει μια τέτοια ενασχόληση με τον Κρόκο, ένα μοναδικό και εξαιρετικό προϊόν. Να ρωτήσω τώρα λίγο. Έρχεται κάποιος επισκέπτης. Χειμώνας. Δεν έχει τη δυνατότητα σε κροκοχώραφα να πάω ούτε πουθενά. Δεν έχει ένα μουσείο στην περιοχή. Και είναι και το αγαπημένο μου θέμα αυτό. Δεν πρέπει κάποια στιγμή ο Κρόκος, σήμα κατά τεθέν, ομώνυμη τοπική κοινότητα, να αποκτήσει και ένα μουσείο? Λοιπόν, αν γνωρίζετε, ήδη η άδεια έχει βγει. Είναι στον κύριο Γρίβα επάνω. Τα θεμέλια πότε θα τα ανοίξουμε? Θα έρθω και σε αυτό. Είναι στον κύριο Γρίβα, από τη συζήτηση είναι θέμα χρόνου σύντομο. Είναι πλέον στο τελικό στάδιο. Βγάζουν αυτά κάποια πράγματα λίγα που βγάζουν και στην περιφερειακή, γιατί θα το κάνει η περιφερειακή ενότητα, θα το κάνει, δεν έχουμε... Καμία δουλειά. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το έχει αναλάβει δηλαδή η περιφέρεια. Η περιφερειακή ενότητα να το κάνει. Ο κ. Γρίβας, ο διευθυντής που είναι πάνω στην περιφερειακή ενότητα, έχει πάει από το μηχανικό η άδεια εκεί και ετοιμάζουν όλα εκεί για να μπει η εργολάβος. Μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, να πάει στον εργολάβο δηλαδή, να συνεχίσει να γίνεται. Θα γίνει από κάτω το συσκευαστήριο και από πάνω θα γίνει το μουσείο. Ναι, χρειάζεστε τώρα συσκευαστήριο με την αγορά της Κίνας. Αν μου το λέγατε νωρίτερα, θα έφερα και την μακέτα να τη δείτε πώς... Την επόμενη φορά στην άλλη εκπομπή. Ναι, είναι πολύ, πολύ καλό, θα γίνει ένα πολύ καλό κτίριο, μοντέρνο. Από κάτω θα έχει 700 τετραγωνικά αποθήκες και συσκευαστήριο. Θα φύγουν τα συσκευαστήρια από το που είναι στενά εκεί που είμαστε. Ένας χώρος είναι... Αφού θα είναι μουσείο επάνω, 4x4 είναι ένας χώρος. Η μελέτη που έγινε είναι με γύρω τζάμπι, θα έρθει ο επισκέπτης, θα βλέπει αυτούς που σκευάζουν. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Ναι, εκεί που θα είναι με το χώρος με τζάμπι γύρω-γύρω, έχει ορατότητα και σε χωράφι όταν θα καλλιεργείται ο Κρόκος? Όχι, δεν έχει καμιά δουλειά το συσκευαστήριο με το χωράφι. Λέω, αν θα είναι ψηλά και αν φαίνεται από το τζάμι και ο Κρόκος όταν καλλιεργείται. Είναι δίπλα από το συνδεσμό, αν γνωρίζετε. Εκεί είναι τα δέντρα, είναι εκεί η φύση είναι πάρα πολύ καλή και το περιβάλλον. Εντάξει, έχει και νερό εκεί, η πλατάνια έχει. Νερά, ο χώρος, ο εξωτερικός χώρος θα διαμορφωθεί ανάλογα βάσει του σχεδίου. Ήδη το ομορφύνατε με την ζωγραφίζοντας. Να έρθει ο κόσμος να το δει, γιατί ένα παιδί καλλιτέχνης από την Καρδίτσα, ο Γιαννάκης, πάρα πολύ καλός. Έχουμε κάνει όλο τον τοίχο γύρω στα 60 μέτρα από την αρχή
από τον Βορβό μέχρι και τον καθαρισμό που κάνουν οι γυναίκες και την τελική. Ομόρφη είναι όλη η περιοχή. Ναι. Και κάτω κάνουμε το μεγάλο μύθο, τον αρχαίο μύθο για τον Κρόκο. Ο Κρόκος και ο φίλος του Θεός Ερμής που χτυπήθηκαν στο κεφάλι και τρέχει το αίμα του και βγήκε το λουλούδι. Ένα έργο τέχνης είναι κάτω εκεί. Πραγματικά ομόρφη είναι. Μας βοήθησε και ο Δήμος που ήρθε τα καθάρισε όλα κάτω εκεί. Ήρθε καθάρισε και το καινούργιο οικόπεδο εκεί που θα κάνουμε και το μουσείο. Και περιμένουμε την. Με το καλό ήταν να μπει ο Θεμέλιος Λίθος. Περιφερειακή ενότητα. Πάντως είναι πολύ χαρά, αν δείτε και το Θεμέλιο Λίθο για το μουσείο. Γιατί τώρα έρχεται κόσμος, έρχονται επισκέπτες και το πρώτο που θέλουν είναι να πάμε στον Κρόκο. Ναι. Να πάμε στο συνεταιρισμό στον Κρόκο. Δηλαδή πρέπει να έχετε κι εσείς κάτι να δείξετε. Κοιτάξτε, δηλαδή, πέρα από. Υπάρχει τώρα η δυνατότητα και μέσα από βίντεο και προβολή βίντεο wall. Και να δείξετε τα πάντα δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται η καλλιέργεια από το Βολβό μέχρι το μάζεμα. Εκεί όταν θα έρθει ένας ξένος. Γιατί αν σας δείξουμε τα email καθημερινώς, το τι ετοίματα δημοτικά, υπάρχουν. Γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, άνθρωποι που έχουν διάφορους συλλόγους να μας επισκεφτούν, αλλά δεν τους δεχόμαστε γιατί αυτή τη διάθεση που έχουμε την έχουμε κάνει συσκευαστήριο. Δεν μπορούμε. Άρα αν γίνει το μουσείο, γιατί έχει και αίθουσες μέσα και θα έχει και video wall που να δείχνουν και αυτά, θα έχει πάρα πολλά πράγματα θα κάνουμε εκεί πέρα. Εκεί θα έχει την ευκαιρία, αυτό θα πούμε και τους νεότερους που θα αναλάβουν, μετά να παντρέψουμε, δύο φορές το είπα το πάντρεμα σήμερα, την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που έχει μια ιστορία πραγματική, με το λαγό που βγήκαν τότε με τα όπλα από τους Γερμανούς, εκείνο να αναδείξουμε το θαύμα και δίπλα που είναι και ο Κρόκος, άρα έχουμε δύο πραγματικά ιστορικές ιστορικά πράγματα που μπορούμε να δείξουμε και να δουν οι ξένοι. Και να διαμορφωθεί και ο χώρος εκεί. Η ιστορία της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής είναι μεγάλη ιστορία. Ναι, θα την πούμε μια άλλη φορά. Ναι, οπότε Κρόκος μουσείο από εδώ, εκκλησία από εκεί. Δηλαδή θα και γύρω-γύρω θα λειτουργήσουν και κάποια μαγαζιά. Βέβαια, πολλά πράγματα θα δουλέψουν. Και μαγαζιά και καφιτέρια που είναι κάτω και θα δουλέψουν γιατί θα έρχεται κόσμος. Τώρα έχει ερημώσει. Θα δώσουμε έτσι την ευκαιρία πολλοί κόσμος, γιατί πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, πολλοί κόσμος θέλει να έρθει. Πολλοί. Ναι, μα και εμένα και μόνο τα σχολεία της. Και μας ρωτάνε γενικότερα πώς μπορούμε να πάμε, τι θα δούμε. Πολλά, πολλά. Αν θέλετε να σας δείξουμε τα email και τα τηλέφωνα που μας παίρνουν, από όλη την Ελλάδα μας παίρνουν. Γιατί και τα τουριστικά γραφεία τους πήραν στα ίδια μέρη. Κάπου ο κόσμος ζητάει κάτι καινούριο. Και μας παίρνουν και τα τουριστικά γραφεία και μας λένε μπορούμε να έρθουμε να φέρουμε τον κόσμο εκεί. Κυριακές, Σάββατα που. Έτσι. Και τους λέμε όχι, δεν μπορούμε. Ενώ με το μουσείο θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, θα είναι επισκέψιμος ο χώρος. Πολλά πράγματα μπορεί να δημιουργηθούν. Πολλά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, για πείτε μου λίγο, είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, για την πορεία του Κρόκου? Με βλέπετε και γελάω. Αν γελάω εγώ, είναι όλα καλά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατσούρα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας, για τις ειδήσεις που μας δώσατε, για τη χαρά που δίνετε σε κόσμο, πραγματικά που βοηθάτε και στηρίζετε και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και υπάρχει και μια προοπτική στην περιοχή, μια προοπτική για το μέλλον. Να είστε καλά, γερός, δυνατός να είστε, να τρέχετε. Και πού να ευχηθώ, ποια άλλη αγορά τώρα? Η Κίνα θεωρώ ότι είναι. Φτάνουν αυτές τις αγορές, αρκεί να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έτσι. Και να έρθουν οι περισσότεροι παραγωγοί. Καταρχήν να μάθουμε το χαρμόσυνο νέο ότι ναι, πήραμε την άδεια να εξάγουμε. Άρα εμείς τα έχουμε όλα έτοιμα όπως είπα στην αρχή και τον αντιπρόσωπο μας εκεί. Δεν ψάχνουμε να βρούμε αντιπρόσωπο πλέον για να κάνουμε, είναι όλα έτοιμα. Από την άλλη μέρα να αρχίσουμε να εξάγουμε. Από τότε που έχω αναλάβει μέχρι τώρα δεν είπα ποτέ πράγματα τα οποία δεν. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα πράγματα που λέω πάντα έρχονται. Έχετε και τις πρώτες συσκευασίες έτοιμες για να φύγουν στην Κίνα? Καταρχήν θα φύγουν τώρα όπως είναι και μετά σκεφτόμαστε να κάνουμε μια ειδική συσκευασία, δύο-τρεις ειδικές συσκευασίες για τον πελάτη μας. Γιατί
Πάρα πολύ. Και να κάνετε και μια νέα μακέτα, έτσι και λίγο μάτι το χρώμα και τα λοιπά. Και εδώ μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Θα αλλάξουμε και αλλού. Ναι. Θα τις ανανεώσουμε λίγο τις συσκευασίες για να. Θα συνεχίσετε και τα γυάλινα βαζάκια που έχετε. Το γυάλινο βαζάκι είναι ο βασιλιάς του. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο είναι υπάρχει. Ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τα βαζάκια. Απλά πρέπει να αλλάξετε και λίγο την εικόνα ή το αυτοκόλλητο για να το δώσετε έτσι και λίγο όλα κάτι θα δείτε, καινούριο. Όλα τα σκεφτόμαστε και θα τα δείτε. Βλέπετε κύριε Πρόεδρε ότι έχω και εγώ κάποιες ιδέες, μιας και το προϊόν ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Την μεριά μας θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς. Μας ενδιαφέρει ο τόπος μας, αυτό είναι το σημαντικό. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Όλη η παραγωγή και σας ευχόμαστε ότι καλύτερο και εσάς. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους τους παραγωγούς που είναι πάντα κοντά μας σε ό,τι θέλουμε, ό,τι ζητήσουμε. Και άλλωστε, τι να πω τώρα, το Reuters ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. CNN Το Reuters ναι, σε 1200 κανάλια. Ήδη με ειδοποίησαν σήμερα ότι από αύριο θα αρχίσει να παίζει σε διάφορες χώρες. Εγώ πόσες συνεντεύξεις έχω σημειώσει δικές σας, ΜΜΕ, πάνω από 220. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε με το τέλος της συγκομιδής. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και εσάς που και απόψε μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.